στην αγαπημένη Χριστίνα Τσάφου, που την έχω εδώ δίπλα μου. Καλησπέρα, κυρία Τσάφου. Καλησπέρα σας. Μπορώ να σας πω κιόλας ότι μου αποκάλυψε ότι της αρέσει αυτό το soundtrack που έχουμε για την εκπομπή, που παίζει τώρα ενώ μιλάμε εμείς ως χαλή. Και ακούτε ξένη μουσική, μου είπατε, ε? Ναι, αλλά έχω μείνει και λίγο πίσω στα παλιά. Δεν πειράζει, αυτά τα παλιά είναι και τα διαχρονικά. Το μόνο σίγουρο σε αυτό. Λοιπόν, Χριστίνα Τσάφου, ένα όνομα το οποίο το έχετε ακούσει αρκετές φορές. Και πολλές φορές, ξέρεις τι γίνεται, μπορεί να μην έρχεται στο νου τους η Χριστίνα Τσάφου, αλλά μόλις σας δουν καταλαβαίνουν για ποιο μιλάμε. Γίνεται συχνά αυτό, θα το έχεις αντιμετωπίσει ίσως. Μια αγαπημένη ηθοποιός που έχει παίξει σε πάρα πολλούς ρόλους τηλεοπτικούς αλλά και θεατρικούς. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ένας ηθοποιός που παίζει τηλεόραση δεν σημαίνει ότι δεν παίζει και στο θέατρο. Και πολλές φορές είναι και καλύτερος και στα δύο. Πολλές φορές προηγείται το θέατρο, το οποίο ήταν 20 χρόνια στη ζωή μου πριν μπει η τηλεόραση. 20-21 χρόνια θεατρικά, ας πούμε, υπήρχα. Και μετά προέκυψε η τηλεόραση. Τηλεόραση εννοούμε από την αρχή μέχρι το τέλος να είσαι σε μια σειρά, έτσι. Γιατί 1, 2, 3 έτσι guest έκανα, αλλά ολοκληρωμένα ήρθανε μετά από 21 χρόνια δουλειάς. Χριστίνα Τσάφου εδώ, όπως και με τους υπόλοιπους καλεσμένους, έχουμε απομονώσει από το επίθετο ότι στα γράμματα, από αυτά τα γράμματα έχουμε δημιουργήσει λέξεις και από αυτές τις λέξεις ερωτήσεις. Η Χριστίνα Τσάφου λοιπόν έχει μπροστά της τα γράμματα, επιλέγει το αντίστοιχο γράμμα και εμείς της κάνουμε την αντίστοιχη ερώτηση. Στην ουσία, αγαπημένη Χριστίνα Τσάφου, ιεραρχείς τις δικές σου ερωτήσεις στη συνέντευξη. Μάλιστα. Λοιπόν, να διαλέξω γράμμα λοιπόν. Βεβαίως, ναι. Θα διαλέξω το Φ, που είναι και το πιο έντονο στο όνομά μου, το γράμμα Φ. Το Φ λοιπόν, στο Φ είναι η λέξη φιλότιμο και η λέξη φιλοδοξία. Μάλιστα. Η λέξη φιλότιμο, μοναδική ελληνική λέξη, δεν υπάρχει σε άλλες γλώσσες. Ναι. Λέξη ελληνική. Κάποιοι το έχουν βέβαια αυτό, κάποιοι δεν το έχουν. Στη σημερινή εποχή, με αυτή την κοινωνικοπολιτική κρίση που υπάρχει, το φιλότιμο πιστεύεις έχει χαθεί? Όχι. Πιστεύω ότι εξακολουθεί να υπάρχει. Είναι θέμα ανθρώπου, θέμα βιωμάτων, παιδείας και το τι έχει πάρει ο καθένας από το σπίτι του. Πιστεύω ότι τον πρώτο ρόλο τον παίζει το σπίτι, η αγωγή που έχει πάρει. Και το φιλότιμο είναι αποτέλεσμα μιας καλής αγωγής, μιας καλής εκπαίδευσης. Mm-hmm. Για μας τους Έλληνες μιλάω, εφόσον δεν μεταφράζεται σε άλλες γλώσσες αυτή η λέξη. Ίσως και οι ξένοι, οι άλλοι λαοί να έχουν κάτι αντίστοιχο, δεν ξέρω πώς μπορεί να το... Κάτι θα έχουν κι αυτοί. Πάω στη λέξη φιλοδοξία. Σου έχουν κάνει ποτέ πισόπλατη μαχαιριά στον χώρο εργασίας σου για προσωπικές τους φιλοδοξίες? Δηλαδή να το έχεις καταλάβει δηλαδή ότι έχει γίνει αυτό. Όχι, πολλές φορές γίνονται και υπογείως αυτά και δεν τα καταλάβαινε. Η αλήθεια είναι ότι ναι, αν έγινε υπογείως και δεν το κατάλαβα και δεν το ξέρω, το αγνώ, δηλαδή ήταν μια μαχαιριά αόρατη. Που δεν την ένιωσες. Μπορεί να έχει συμβεί, μπορεί κάποιες φορές και να το σκέφτηκα δηλαδή ότι ίσως, αλλά το διώξα από το μυαλό μου, γιατί εφόσον δεν είχα αποδείξεις και δεν ήξερα, το έβγαλα για να μην μετρώει κιόλας και πήγα παρακάτω. Mm-hmm. Άρα γενικά σε τέτοια πράγματα τα ξεπερνάς εύκολα και δεν σε ρίχνουν ψυχολογικά. Μιλάμε ότι εντάξει, τώρα σε αυτή την κατάσταση, στην ηλικία που βρίσκομαι, έχω ξεπεράσει πάρα πολλά πράγματα και τα πέρασα όμως για να τα ξεπεράσω, έτσι. Mm-hmm. Έχω γίνει πιο δυνατή, αντέχω πιο πολύ. Ως νέα το στομάχι μου δεν ήταν το ίδιο, δεν άντεχε πολλά πράγματα, η ευαισθησία ήταν μεγάλη. Τώρα μπαίνει η λογική και τα λοιπά και τα αντέχουμε. Να πάρω το όμικρον από το επίθετό σου. Μάλιστα. Και είναι η λέξη όνειρα. Mm. Έχει πραγματοποιήσει τα όνειρά της η Χριστίνα Τσάφου? Όσον αφορά τα επαγγελματικά, είμαι πολύ ικανοποιημένη. Αρκετά, δηλαδή, εντάξει, θα ήμουν και αχάριστη. Στη ζωή μου προσπαθώ κάθε μέρα να βελτιώνω, όπως και στη δουλειά βέβαια, προσπαθώ κάθε μέρα να βελτιώνομαι σαν άνθρωπος. Δεν νομίζω ότι αυτό έχει τέλος. Τώρα τα όνειρα, τι να πω, εμένα το όνειρό μου ας πούμε ήταν να υπάρχω στη δουλειά.
να μην βρεθώ ποτέ απ' έξω. Δεν είχα το όνειρο, ας πούμε, να είμαι το πρώτο όνομα. Μπορεί καλός ή κακός, δεν έχει να κάνει. Σαν χαρακτήρας ήμουν έτσι από τη φύση μου. Απλά επειδή αγαπώ τη δουλειά και μου δίνει ζωή αυτή η δουλειά, γι' αυτό το λόγο ήθελα, μην τυχόν η ανησυχία μου ήταν, ας πούμε, όταν έμεινα έγκυος σε κανένα παιδί, βρέθηκα απ' έξω κτλ. Μήπως δεν ξαναβρω το νήμα. Ήθελα να είμαι μέσα σε αυτή τη δουλειά που με μαγεύει, που με γεμίζει, που μου δίνει τόσα πολλά. Είσαι η Χριστίνα Τσάφου πλέον. αυτό σε αγχώνει. Δηλαδή τώρα είσαι ένα όνομα ήδη. Το όνειρό σου δηλαδή έχει γίνει πραγματικότητα. Σε αγχώνει ακόμα αυτό, αν θα βρίσκεσαι στο χώρο, αν θα έχεις δουλειά την επόμενη σεζόν? Εννοείται ότι έχω τέτοια αγωνία, γιατί αυτή η δουλειά δεν έχει μπέσα που λέμε. Πρέπει, ας πούμε, 2 φορές το χρόνο, το λιγότερο πλέον, να χτυπάει το τηλέφωνό σου και να σε θέλει κάποιος για δουλειά. Είναι η πιο ανασφαλής, από τις πλέον ανασφαλείς δουλειές, έτσι, αυτή που κάνουμε εμείς, εφόσον την κάνουμε και δουλειά και βιοποριζόμαστε από αυτήν. Και βέβαια υπάρχει πάντα αυτή η αγωνία για να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και βέβαια τώρα πια θέλω, έχω και κάποιες απαιτήσεις. Θέλω να περνάω καλά. Δηλαδή να είναι καλή δουλειά, να είναι καλός ο σκηνοθέτης, καλοί οι συνάδελφοι. Θέλω να περνάω καλά. Έχω εκεί δυσκολέψει τώρα τα πράγματα. Δηλαδή έχω βάλει μια μικρή λίστα. Βάζεις κάποιους όρους πλέον? Δηλαδή λες, θα κάνω τη δουλειά αυτή, αλλά θέλω αυτό. Μεγαλύτερος όρος για μένα είναι οι άνθρωποι που θα είναι στη δουλειά, το έμψυχο υλικό που είναι πολύ σπουδαίο. Για να γίνει καλή δουλειά πρέπει και εμείς να είμαστε μια γροθιά. Συλλογική δουλειά κάνουμε, έτσι. Εάν είναι κάποιος που ξέρω ότι δεν μπορώ να συνεργαστώ καλά μαζί του, θα μάθω ότι είναι και ο τάδε τάδε, ας πούμε, θα φύγω. Απ' την αρχή εννοώ. Ναι, δηλαδή είναι... Έχω ήδη φτιάξει μια μικρή λίστα που δεν θέλω. Αυτό το έχεις κάνει, ας πούμε, τώρα έχει τύχει να... Τώρα, εδώ και κάνα 2 χρόνια το παλεύω. Δεν είναι εύκολο αυτό, αλλά... Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να ταιριάζουμε όλοι με όλους. Ναι. Απλά εγώ πια κουράστηκα. Δεν έχω τις αντοχές, δηλαδή. Δεν μπορώ. Θέλω οι άνθρωποι περίπου να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Για να συνεννοηθούμε, να κάνουμε ωραία τη δουλειά μας. Και όλα αυτά που λένε ότι έχουμε καλή επαφή και περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή το χειμώνα που ήμουν με τον Βλαδίμηρο τον Κυριακίδη και παίζαμε τον Άμλετ το Β' στο Ζήνα, όποιος ήρθε και είδε αυτή την παράσταση, είπε, ρε παιδιά, πόσο πολύ φαίνεται, λέει, σαν να έχετε πάει 5ήμερη εκδρομή. Βγαίνει προς τα βγαίνει. Καλό κλίμα. Βέβαια βγαίνει. Άρα η Χριστίνα Τσάφου έχει πραγματοποιήσει το ένα της, το όνειρο, θα έλεγα. Ήταν το πιο σπουδαίο όνειρο δουλειά, ήταν στοίχημα δηλαδή αυτό. Ήθελα πάρα πολύ να είμαι στη δουλειά, στο θέατρο βασικά, έτσι, γιατί εκεί είναι κυρίως η δουλειά μας. Φεύγω από το όμικρον και το όνειρο και πάω στο ΤΑΦ, όπου είναι η τηλεόραση. Ναι. Καλώς ή κακώς, πολλές φορές η τηλεόραση είναι που δίνει τη φήμη σε έναν ηθοποιό. Το θέατρο, ίσως και να είσαι χρόνια, ας πούμε, στο θέατρο, λένε διάφοροι, αν δεν κάνεις τηλεόραση δεν θα σε μάθει. Δεν σε ξέρει τη μάνα σου. Τι οφείλεις στη μικρή οθόνη και τι σου οφείλει η ίδια, πιστεύεις? Η δουλειά μας έχει μέσα το στοιχείο της ματαιοδοξίας. Αυτό δηλαδή, το να θες να γίνεις γνωστός, αποδεκτός, αρεστός και τα λοιπά. Εκτίθεσαι στον κόσμο. Δεν είναι μια τέχνη που κάθομαι, ας πούμε, και ζωγραφίζω μόνος μου σε ένα δωμάτιο και μετά μπορεί να γίνει και η έκθεση και εγώ να μην είμαι παρούσα. Άρα λοιπόν είμαστε οι ίδιοι το προϊόν μας, που σημαίνει ότι θέλουμε να γίνουμε γνωστοί, θέλουμε την αποδοχή και τα λοιπά. Η τηλεόραση έρχεται και αυτό το κάνει πραγματικότητα. Δηλαδή θυμάμαι, μόλις ξεκίνησε το Καφέ της Χαράς και κατέβαινα στη Λαϊκή που είναι κάτω από το σπίτι μου, και εκεί το κατάλαβα την τρίτη εβδομάδα, στο τρίτο επεισόδιο, που αρχίσαν να με κοιτάνε περίεργα στη Λαϊκή. Από το Καφέ της Χαράς, ενώ πριν είχες βάλει συμμετοχή και σε άλλα σειρά. Είχα 1, 2, 3 επεισόδια, δεν είχα ολοκληρωμένη. Λοιπόν, εδώ με την αγαπημένη Χριστίνα Τσάφου είμαστε στην κατηγορία ΤΑΦ, που είναι η λέξη τηλεόραση. Ναι.
Και μου έλεγες ότι σου φάνηκε περίεργο όταν πήγες στη Λαϊκή Αγορά. Άρχισε σιγά σιγά η αναγνώριση. Mm-hmm. Βέβαια έχω κάνει πάρα πολλές σειρές. Ήμουν τυχερή γιατί ήμουν σε καλές σειρές που αγαπήθηκαν, που ξαναπαίζονται συνεχώς, που κράτησαν το καφέ ας πούμε 3 χρόνια. Ο δάσκαλος, θεωρείς το δάσκαλό σου 2 χρόνια. Και επαναλαμβάνονται σχεδόν σε καθημερινή βάση. Mm-hmm. Τα 40 κύματα, ονειροπαγίδα, οι γοργόνες. Και τώρα 3 χρόνια οι συμμαθητές, που πλέον μετά από τόση τηλεόραση βέβαια μπορεί και ταυτίζει ο θεατής πρόσωπο με όνομα. Τώρα έγινε αυτό, μετά από τόσα χρόνια. Γιατί ναι μεν σου μιλάνε και σου λένε το όνομα του ρόλου. Mm-hmm. Κάθε φορά. Τώρα άρχισαν να μαθαίνουν το όνομά μου. Τώρα που θα πάρω σύνταξη σε λίγο. Δεν νομίζω να πάρει σύνταξη γιατί ο κόσμος σε αγαπάει και είμαι σίγουρος ότι θα συζητάει και σε άλλα σύριαλ, έρχονται δηλαδή και άλλες προτάσεις. Άρα η ερώτηση τι οφείλει στη μικρή οθόνη, είναι αυτό η αναγνωρισιμότητα? Αναγνωρισιμότητα και σου ανοίγει πόρτες πιο εύκολα στο θέατρο, γιατί ο θεατρώνης κοιτάει το ταμείο του. Mm-hmm. Το οποίο φυσικά όταν είσαι αναγνωρίσιμος έχεις περισσότερες πιθανότητες να φέρεις περισσότερο κόσμο. Βέβαια εγώ πάντα πιστεύω στο προϊόν, στην παράσταση. Εάν η παράσταση δεν είναι καλή, ας πούμε, ή δεν αφορά τον κόσμο ή οτιδήποτε, δεν έχει άστρο, πώς να το πω, mm-hmm. ας είναι και όλοι οι διάσημοι του κόσμου να παίζουν στην παράσταση, δεν θα πάει καλά. Κάθε παράσταση έχει το άστρο της. Ωστόσο κοιτάνε, ας πούμε, να έχεις κάνει τηλεόραση, να είσαι λίγο γνωστός, μετράει αυτό. Οπότε αυτό παράλληλα σου ανεβάζει και το μισθό. Εάν δεν έχει κάνει τηλεόραση, μπορεί να είσαι για μια ζωή, ας πούμε, στο βασικό που λέμε. Ναι. Η τηλεόραση μπορεί να σου δώσει και κάτι παραπάνω. Αυτό. Τι σου οφείλει η τηλεόραση? Σου χρωστάει? Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ με αυτό το γιατί πράγμα. Γιατί τώρα υπάρχουν περιπτώσεις ηθοποιών που, ας πούμε, η τηλεόραση τους έχει απλήρωτους για κάποιο διάστημα. Α, σε αυτή τη βάση μιλάμε, την οικονομική. Ας πάμε και όχι στην οικονομική. Εγώ δεν έχω ευτυχώς, δηλαδή ήμουν πάντα στον Αντένα, εκτός από ένα σύριαλ που έχω κάνει στο Μέγκα. Mm-hmm. Ήμουνα τυχαία τελείως, ας πούμε, επιλέγανε εκεί. Και έτσι όλες μου οι δουλειές έχουν πληρωθεί, τα δικαιώματά μου, τα πνευματικά, τα εισπράττω 2 φορές το χρόνο από τις επαναλήψεις. Μπορεί να μην είναι σπουδαία, αλλά mm-hmm. εν πάση περιπτώσει τα παίρνουμε. Δεν έχω πρόβλημα γιατί δεν ήμουν στο Μέγκα. Δεν έτυχε να κάνω σειρά στο Μέγα, μόνο τις Γοργόνες. Και αυτές δεν τις επαναλαμβάνουν. Οι συνάδελφοί μου που ήταν στο Μέγα έχουν πρόβλημα μεγάλο. Mm-hmm. Μεγάλο πρόβλημα. Το περίμενες ότι θα γινόταν αυτό με το Μέγα? Ποτέ. Ένα τέτοιο θεωρούσα κανάλι. Ότι καταρχάς ότι είναι πολύ σοβαρό κανάλι. Εννοώ mm-hmm. ότι έχει σοβαρή αντιμετώπιση σε όλα του. Όχι, δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Είναι απογοητευτικό. Πρέπει, δεν ξέρω πώς, να ξανανοίξει. Γιατί είναι κακό για όλους μας. Να για όλους μας. Μαγαζιά, βεβαίως, για όλους μας. Και για τα άλλα κανάλια είναι κακό. Για όλους είναι κακό. Mm-hmm. Τώρα που βγήκε ο κύριος Χαϊγάλης και μας έκανε και την έκπληξη έτσι αυτή την ωραία. Συμμαθητές. Βασισμένος στην πολυβραβευμένη σειρά Graduandos, αν το λέω σωστά, η οποία έκανε πρεμιέρα στην Αργεντινή το 2012. Και στον Αντένα από τις 28 Οκτωβρίου του 2014. Ναι. Μετά από 3 σεζόν φέτος θα πέσουν οι τίτλοι τέλους? Επίσημα δεν μας το έχουν πει. Α. Αλλά πιστεύω ότι έχω μια αίσθηση, δηλαδή ότι δεν θα πάει 4η χρονιά. Βέβαια ο πρώτος χρόνος ήταν βασισμένος στο Γραντουάντος, που ναι. το είπαμε. Τα άλλα, οι άλλες 2 σεζόν ήταν οι δικές μας. Ναι, βεβαίως υπήρχε η μαγιά των χαρακτήρων από τον πρώτο κύκλο, τον ξένο, αλλά όλο το άλλο μετά το έκανε ο Φιδάς, ο Γιώργος Φιδάς. Στην Αργεντινή κράτησε μία χρονιά, μία σεζόν. Μία και έξω. Και εδώ στην Ελλάδα πήγαμε 3 σεζόν, ναι. Ναι, ναι, ναι. Έχεις και το... Είσαι και τυχερή λίγο, ε? Αυτό μου το λένε, μου το λένε συχνά. Θεωρείς τον εαυτό σου τυχερό? Όχι. Όχι. Όχι ιδιαίτερα. Έχω πάρα πολύ δουλέψει για οτιδήποτε έχω κάνει, με πολύ δυσκολία και με πολύ πόνο και κόπο. Mm-hmm. Έχει γίνει ό,τι έχει γίνει στη ζωή μου. Αλλά στις δουλειές που πηγαίνω, μου το λένε γενικά αυτό το πράγμα.
Και μάλιστα δεν θέλω, γιατί είναι μία ευθύνη. Λέω να πάω σε καμιά δουλειά και να μην πάει καλά. Μετά θα πούνε, αν δεν βρε που ήσουν, νομίζαμε ότι είσαι τυχερή. Ξέρω εγώ. Όχι, όχι. Εννοείται ότι αυτό έχει ταλέντο και απλά τυχαίνει και μπορεί να τα επιλέγεις. Είναι εσύ. Συλλογική δουλειά, έτσι. Ναι, σίγουρα. Δεν πάει να έχεις ταλέντο. Εξαρτάσαι και από τον άνθρωπο που σου φτιάχνει ένα καφέ το πρωί και σου λέει καλημέρα. Ναι, αυτό μόλις πας το γύρισμα. Mm-hmm. Από όλους τους ανθρώπους εξαρτώμεθα. Δηλαδή το αποτέλεσμα είναι συνισταμένη πολλών παραγόντων. Είναι ωραίο που το κοιτάς έτσι αυτό. Άρα εσύ πιστεύεις ότι δεν θα πάμε σε ένα νέο κύκλο από τους συμμαθητές? Έτσι πιστεύω. Τα γυρίσματα έχουν σταματήσει? Τελειώσαμε, ναι. Τελειώσαν τα γυρίσματα. Ναι, ναι, ναι. Τελειώσαμε. Με αντίστοιχη, ας πούμε, περσινή εποχή. Κλείναν τα γυρίσματα και ξέρετε ότι θα συνεχίσετε μετά? Όχι, ή απλό? Όχι, αργούσανε πολύ να πάρουν την απόφαση. Α, επομένως μπορεί να είναι και... Κάνανε συμβούλια επί συμβουλίων, γινόντουσαν πολλές αυτές. Και στο τέλος, όταν πια καταστάλαζε το θέμα και βρίσκανε τον τρόπο που θα το συνεχίσουν, μας έπαιρναν τηλέφωνο και μας κλείνανε για τη σεζόν. Αλλά τώρα το βλέπω λίγο δύσκολο. Αυτό γιατί το πιστεύεις εσύ? Θεωρείς ότι δεν πήγε τόσο καλό όσο πέρσι, δεν πήγε τόσο καλά τον τελευταίο καιρό? Δεν πήγε, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν πήγε πολύ καλά. Βέβαια, ένας μεγάλος ρόλος ήταν το μεγάλο παιχνίδι που γινόταν εκείνη την ώρα στο Sky. Mm-hmm. Το Survivor. Το Survivor, το οποίο, ας πούμε, ήρθε και ισοπαίδωσε ό,τι υπήρχε απέναντί του. Mm-hmm. Δύσκολα κρατήθηκαν, ας πούμε, κάποια πράγματα τις ώρες που ήταν αυτό, το οποίο κρατούσε και πολλές ώρες. Ναι. Και σκέπαζε πολλά προγράμματα. Δεν σκέπαζε μία εκπομπή, δύο. Έκανε κακό σε πολλή πράγμα, σε πολλές εκπομπές. Mm-hmm. Τα νούμερα τηλεθέασης αγχώνουν τη Χριστίνα Τσάφου? Όχι, γιατί ούτε που τα βλέπω. Δεν θα κάτσεις την επόμενη μέρα να δεις πώς πήγε το επεισόδιο, σύριαλ που... Όχι, ότι δεν με νοιάζει. Με νοιάζει. Αλλά τι γίνεται? Μου λέγανε, ας πούμε, από παλιά που θα μπω για να δω πόσο κάναμε. Μπερδευόμουν, έβρισκα τα περσινά από άλλο δηλαδή. Και επειδή βαρέθηκα να ψάχνω, πηγαίνοντας στο γύρισμα, άκουγα καμιά φορά, παιδιά, τι κάναμε χθες, και μου λέγανε. Σου λέγανε, από ό,τι σου λέγανε. Ναι, όχι ότι ήμουν αδιάφορο. Όχι, γιατί μπερδεύομαι. Δεν τη βγάζω άκρη στο ίντερνετ. Να με παίρνεις εμένα τηλέφωνο, σου λέω ακριβώς τα μισά ώρα και τα πεντάλεπτα, όπως πάνε. Τι μετράνε? Μετράνε και τα τέταρτα που λένε, είναι ναι, αλήθεια? Ναι, το μετράνε και αυτό. Ναι. Συνήθως πάει, νομίζω, ένα τέταρτο ή μισά, νομίζω μισά ώρα, ένα μισά ώρα πάει. Ένα μισά ώρα κοιτάνε τις ζώνες. Είπες πριν για το Survivor. Ναι. Είναι ένα τηλεοπτικό φαινόμενο. Ναι. Αυτό το ξέρουμε σίγουρα, το έχουμε αναγνωρίσει όλοι. Αν ήσουν στην αρχή της καριέρας σου, θα έβαζε συμμετοχή σε ένα τέτοιο show? Καλά, ή και σε κάποιο άλλο talent show? Ούτε κατά διάνοια. Με τίποτα? Με τίποτα. Ο λόγος ποιος είναι? Δεν είναι η δουλειά μου. Καταρχάς, εμένα σαν Χριστίνα δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Εμένα η δουλειά μου είναι η υποκριτική. Mm-hmm. Η οποία μπορεί ακόμα και σε μια διαφήμιση να εφαρμοστεί. Ναι. Γιατί, ας πούμε, λέω το πιο για μας τότε, τους παλιούς που ήμασταν στο θέατρο τέχνης και γαλουχηθήκαμε αλλιώς. Ακούγαμε διαφήμιση, τηλεόραση, βιντεοτενίες και μας ερχόταν ένα γούλα, ας πούμε, γιατί έτσι είχαμε μεγαλώσει, ναι, στη σχολή μας και τα λοιπά. Αλλά εγώ πιστεύω ότι όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί η υποκριτική, καλώς το κάνουμε. Ναι. Όπως, ας πούμε, λέω για τη διαφήμιση, υποκριτική βάζεις εκείνη την ώρα. Τώρα, αυτά τα παιχνίδια και τα λοιπά δεν είναι για μας. Ειδικά για μένα σαν Χριστίνα, ούτε κατά διάνοια. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολλές φορές στην αρχή της καριέρας κάποιου, πολλές φορές τέτοια παιχνίδια είναι το κάτι παραπάνω που ίσως τους δώσει την φήμη που χρειάζονται ώστε να κλείσουν μια καλή δουλειά στο μέλλον. Ναι, γιατί μπορεί. Μην ξεχνάμε τώρα τα παιδιά που είναι ήδη τώρα στο Survivor, ή οι μαχητές ή οι διάσημοι, κάτι θα κάνουν βγαίνοντας από αυτή την έτσι δημοτικότητα που έχουν, ναι, αποκτήσει. Ναι. Αυτά όλα δεν έχουν διάρκεια. Mm-hmm. Δηλαδή, και να κάνουν, πολύ σπάνια θα τύχει κάποιο από τα παιδιά αυτά να του δοθεί ένα βήμα να κάνει κάτι, ας πούμε, και αυτό μετά μπορείς να το κρατήσει. Τα προσόντα πρέπει να είναι άλλα, όχι το ότι πήγες, ας πούμε, στο Survivor. Το βλέπετε το Survivor εσύ? Ποτέ. Ποτέ δεν το έχετε δει? Ποτέ. Καθόλου, Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν ήμουν στο σπίτι, έτσι, και δεν έβλεπα τίποτα, έτσι κι αλλιώς. Και τα δικά μου
τα βάζα μετά στο ίντερνετ όταν προλάβαινα. Γιατί ήμουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και το βράδυ διάβαζα για να πάω το πρωί στο γύρισμα διαβασμένη. Λοιπόν, τώρα τελειώσαμε με όλα πια και με την περιοδία λίγο που πήγαμε Κύπρο με το θέατρο και αυτά, αρνούμε. Γιατί πρώτον δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ποιος και γιατί δεν με τραβάει, δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή από τους διάσημους δεν ξέρετε κανέναν που... Ξέρω ο Χανιώτης είναι στους διάσημους. Που είναι ηθοποιός. Ναι. Ξέρω το Χανιώτη. Είδατε, το οποίο το βλέπω μέσα σε... Και στο... Εγώ παίρνω ένα τηλεπεριοδικό κάθε εβδομάδα. Mm-hmm. Εδώ και 30-40 χρόνια έχω πρόβλημα. Δηλαδή κάθε Παρασκευή παίρνω αυτό το περιοδικό. Αγαπημένη. Και βλέπω δηλαδή εκεί, βλέπω ας πούμε... Που αναφέρουν και δεν ξέρω όμως ποιος είναι ποιος, αλλά είδα το όνομα του Χρανιώτη, το γνωρίζω το παιδί. Είχαμε παίξει, είχε παίξει ένα σύριαλ που έπαιζα κι εγώ, είχε παίξει κι αυτός, νομίζω στην Ονείρο Παγίδα. Τον ξέρω τον συνάδελφο. Το, ναι. Πώς ας πούμε, τον βλέπετε που συμμετέχει στο Survivor. Πιστεύετε ότι θα κάνει καλό αυτό στην καριέρα του, ας πούμε, που αυτό πήγε να συμμετέχει. Δεν το ξέρουμε. Αυτός έχει μια πορεία στο χώρο, δεν είναι κανένας ούτε άγνωστος ούτε mm-hmm. τυχαίος. Εύχομαι να του βγει σε καλό, γιατί πιστεύω ότι ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Όλοι όσοι είναι εκεί ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι. Mm-hmm. Πληρώνονται, το ξέρετε, το γνωρίζετε ότι. Μα γι' αυτό πάνε. Είναι, μάλλον υπάρχει και αυτό το θέμα. Πέρα από το ότι μπορεί να γίνουν γνωστοί, όπως είπες, mm-hmm. και να τους προκύψει μια δουλειά, είναι και ένας μισθός. Ξέρω γιατί βγήκε μια κοπέλα σε μια βραδινή εκπομπή, κάπου είχε βγει, η σύζυγος ενός που έχει πάει εκεί. Και είπε ότι ήταν το οικονομικό. Έχουν παιδιά, έχουν οικογένεια και αυτός πήγε εκεί για το οικονομικό. Mm-hmm. Ναι, είναι και παίρνουν νομίζω και για ένα καλό ποσό. Μα είναι και αυτό το δελεάρ, ας πούμε, στην εποχή που ζούμε. Τι να κάνει ο άλλος, πάει και εκεί. Εσείς πάντως δεν κατηγορώ κανέναν, mm-hmm. ειλικρινά σας μιλάω, για ό,τι επιλέξει να κάνει. Ειλικρινά. Διότι δεν ξέρεις ο καθένας τι περνάει, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Με κοντεύω 60 χρονών, τώρα θα κλείσω τα 59 όπου να είναι, δεν πειράζει, πάντως είμαι και έμαθα να μην μιλάω και να μην λέω τίποτα για κανέναν, γιατί έχω δει τέρατα, έχω δει ανθρώπους που δεν ήξερα πόσο υποφέρουν και γιατί κάνουν αυτό ή εκείνο. Εσείς οι ίδια πάντως δεν θα βάζετε συμμετοχή και ας είχατε και οικονομικό. Είπαμε στα νιάτα μας. Ναι, δεν θα έβαζα γιατί θα προτιμούσα να κάνω μια άλλη δουλειά. Τώρα που θα βάζατε. Όχι. Δεν θα το έκανα ποτέ. Θέλω να κάνω κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι άλλο. Θα βρω κάτι άλλο για να ζήσω, να επιβιώσω. Πάντως οι συμμετοχές για το επόμενο Survivor έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Ναι. Και μάλιστα επιλέγει πλέον η παραγωγή ποιους, τον πιο διάσημο που θα βάλει από αυτούς που έχουν βάλει συμμετοχή. Γιατί έχουν πάει αρκετά αναγνωρίσιμα διάσημη πρόσωπα, ναι, 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 και έχουν βάλει συμμετοχή για τον επόμενο κύκλο του Survivor. Ναι. Μα και αυτό τώρα το διάσημη, ρε παιδί μου, είναι μια λέξη πολύ παρεξηγημένη. Mm-hmm. Τώρα διάσημη. Και το βάλανε έτσι και στο παιχνίδι. Διάσημη και μαχητές. Λάθος λέξη, τέλος πάντων. Δεν έχετε άδικο σε αυτό. Και ήθελα να σας ρωτήσω, το Σπαλιάρα τον ξέρετε? Προσωπικά. Αν ξέρετε το όνομα Σπαλιάρα. Βεβαίως το ξέρω. Ένας ψηλός. Ναι. Ο οποίος συμμετέχει στο Survivor και ο ίδιος. Τώρα. Ας το αφήσουμε το Survivor. Πολύ ασχοληθήκαμε με αυτό. Πολύ, ναι. Ποια σειρά ήταν για εσάς αυτή που έχει, θα το έλεγα τώρα, θα πω τη λέξη, χαραχθεί στην ψυχή σας? Ο ρόλος δηλαδή αυτός, ναι, που θα στην ψυχή να... μου, ναι, έχει χαραχθεί. Όλες είναι αγαπημένες, έτσι, και δεν το λέω για να το, ναι, πω. Μου δώσανε κάθε μια πολύτιμα πράγματα. Ένας ρόλος έτσι που πιο πολύ ήταν πιο ανθρώπινος, δηλαδή ήταν λιγότερο κωμικός, να το πω, λιγότερο, ήταν στην Ονειροπαγίδα η Μαρούλα, που ήταν πολύ, πολύ άνθρωπος αυτή. Mm-hmm. Πολύ ευαίσθητη, πολύ... Είχε στοιχεία που μου άρεσαν πάρα πολύ και φόραγα και κάτι τεράστιους φιόγκους εκεί πέρα. Ναι, το θυμάμαι. Που ήταν το χαρακτηριστικό της, γιατί κάπου έπρεπε, λέει, κάπου να βγάζει και αυτή την τρέλα της, επειδή ήταν πολύ προσγειωμένη και mm-hmm. προσπαθούσε να ζήσει με τα πρότυπα που έπρεπε να ζήσει, τέλος πάντων. Φόρεγε τους φιόγκους. Αυτή με είχε αγγίξει πάρα πολύ. Ίσως ήταν και ο Καραμίχος που έκανε τον αδερφό μου. Ήταν πολύ όμορφη ιστορία αυτή.
Άρα αυτός είναι ο ρόλος που έχει χαραχθεί η Μαρούλα, έτσι, ναι, στη ψυχή σας, ναι. Τα στοιχεία αυτά του χαρακτήρα της, ναι, θα λέγατε. Παραμένουμε στην τηλεόραση και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είστε ικανοποιημένοι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η σημερινή τηλεόραση. Παρακολουθείτε να φανταστείτε στον ελεύθερο σας χρόνο. Τώρα που τελείωσα, σαν πάλι να βλέπω λίγο τηλεόραση, γιατί εγώ βλέπω τηλεόραση μετά τις 12 μία, που έχει καμιά ταινία, mm-hmm, έχει και καμιά φορά έχει και καλές εκπομπές, πετυχαίνεις ας πούμε καλά πράγματα και ενημερώνεσαι. Μ' αρέσει το Vice. Το Vice, ναι. Ναι, μ' αρέσει. Είναι αυτό. Ένα ειδησιογραφικό ντοκιμαντέρ. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Θα έλεγα, γιατί ναι, μου ανοίγει τα μάτια, δηλαδή βλέπω πράγματα, μαθαίνω ξεκούραστα, mm-hmm, και ενημερώνομαι χωρίς να τρελαίνομαι ας πούμε από έντονα πράγματα που μπορεί να σου βάλει ο άλλος επίτηδες για να σε εξετάρει. Ναι. Χαλάρα βλέπω και μαθαίνω πράγματα. Άρα σε γενικές γραμμές η τηλεόραση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σας ικανοποιεί ως τηλεθεάτρια. Πιστεύω ότι υπάρχουν εκπομπές. Άμα θέλει κανείς δηλαδή και το δει σοβαρά και ψάξει και στα κρατικά κανάλια και θα βρει. Mm-hmm. Θα βρει πράγματα να δει. Λοιπόν, ο έρωτας είναι δημιουργία. Σωστά, γελάει. Λέει, θα με πάει στα προσωπικά τώρα. Δεν έχουμε εψιλόν. Συγγνώμη, δεν υπάρχει εψιλόν στο όνομά μου. Το λέω για να βάλω τραγούδι. Α, να βάλεις, να βάλω τόση ώρα χωρίς τραγούδι. Λοιπόν, βάζω ένα ωραίο τραγουδάκι με τίτλο «Από έρωτα». Να πιούμε και μια γουλιά καφέ, γιατί σας έχω πάρει και από το λέμπο μια ερώτηση μετά την άλλη. Αλλά και εγώ δεν το βάζω μέσα. Και επανερχόμαστε εδώ. Μείνετε συντονισμένοι στον Art 90,6 FM και μας ακούτε διαδικτυακά μέσω www.artfm906.gr. Μαζί σας μέχρι και τις 9. Από έρωτα το κομμάτι αυτό, αγαπημένο κομμάτι. Μου είπες βέβαια ακούς και ξένη και ελληνική μουσική. Ναι. Και συζητούσαμε εμείς τώρα όσο έπαιζε το τραγούδι αυτό με τον έρωτα και μου λες εσύ ότι είναι για τους νέους πλέον αυτό. Ναι. Ακούγεται λίγο όμως σκληρό, θα έλεγα. Είναι η πραγματικότητα σκληρή μερικές φορές. Τι να κάνουμε, ο έρωτας... Ο έρωτας θέλει μέσα και παραμύθι. Αλλιώς δεν είναι έρωτας. Έτσι άλλο μετά που γίνεται αγάπη και οριμάζει και όλα αυτά. Ο έρωτας που λέμε με την πρώτη ματιά, mm-hmm, όλα αυτά που ζουν οι νέοι άνθρωποι, είναι επειδή γνωρίζοντας έναν άνθρωπο δεν βλέπεις ακριβώς τι είναι και ποιος είναι. Υπάρχουν πέπλα που τον καλύπτουν, mm-hmm, που σιγά 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 με το χρόνο, με την πάρα του χρόνου φεύγουν τα πέπλα αυτά και αποκαλύπτεται και τότε βλέπεις εάν συνεχίσεις να είσαι μαζί του, και το ίδιο και εκείνος βέβαια για σένα. Είναι χάρισμα αυτό. Μεγαλώνοντας δεν προλαβαίνεις να δεις τα πέπλα, τα έχεις βγάλει από το πολύ σύντομα, έχουν φύγει τα πέπλα. Τι θέλεις, λοιπόν, ναι, είμαι νέος εγώ τώρα και προσπαθώ να ανοίξω το κινητό, αλλά δεν βρίσκω από πού έλεγε, δεν ξέρω πίσω, γύρνα το καπάκι. Εδώ. Να το ανοίξεις, γιατί έκλεισε. Δεν έκλεισε. Κοίτα, κάνε έτσι, έτσι κάνει. Κοίτα, παιδιά, με. Συγγνώμη, αλλά είμαι για γέλια. Η κυρία Τσάφου μου δείχνει πώς ανοίγει το κινητό. Έτσι, άρα έτσι, με την τεχνολογία το έχεις. Ναι, καλά. Το έχεις, μια χαρά το έχεις. Τα βασικά. Τι τα βασικά, εδώ μου έδειξες και πώς ανοίγει το κινητό. Έμα που... το κινητό μου. Δεν είναι ξένο κινητό, καλέ, το δικό μου είναι. Εντάξει, εγώ να βλέπετε να το ψάχνω από κάτω, από πάνω, από κοιτάτε, κοιτάτε πού έχει αυτό το περιβόητο κουμπί, το κόμβιο που λέμε. Άρα μου λες ότι ο έρωτας είναι για τους νέους. Mm. Εγώ θα σε ρωτήσω, τη μοναξιά τη φοβάσαι? Πάρα πολύ. Τη φοβάμαι πολύ. Βέβαια, πιο πολύ φοβάμαι την ανυμπόρια. Την ανυμπόρια. Βέβαια. Την ανυμπόρια. Γιατί το να είσαι μόνος σου, το να, mm-hmm, είσαι μεγάλος και τα λοιπά, παιδί μου, παλεύεται. Αλλά όταν είσαι ανύμπορος και μόνος, τότε είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τότε είναι η σκληρή πλευρά της ζωής για τους ανθρώπους. Αυτό σε αγχώνει εσένα?
Κοίταξε, το σκέφτομαι καμιά φορά. Απ' την άλλη λέω ότι αν είναι να έρθει, θα είναι να έρθει. Δεν μπορώ να το ελέγξω. Δηλαδή ο οργανισμός του ανθρώπου μπορεί να πάθει οτιδήποτε. Κούφια η ώρα εδώ είναι οι άνθρωποι. Mm-hmm. Χτυπάνε με ένα αυτοκίνητο και είναι ανήμποροι, ας πούμε. Δεν το ξέρεις αυτό. Εύχομαι να μην μου συμβεί. Αυτό όλο που λέγανε οι παλιοί, θέλω να φύγω στα πόδια μου και όλα αυτά, να μην κουράσω και να μην κουραστώ. Αυτά εύχομαι. Αυτά με τρομάζουν στην ουσία και όχι η μοναξιά αυτή καθεαυτή. Λοιπόν, είπαμε το TAF, όπου ήταν η λέξη τηλεόραση. Είπαμε το όμικρον, που ήταν η λέξη όνειρα και μας είπες ότι έχεις πραγματοποιήσει το όνειρό σου. Επέλεξε το επόμενο γράμμα, γιατί τα πήρα και μόνος μου. Ωραία, το α λοιπόν. Το α λοιπόν είναι η λέξη αγανάκτηση. Οχ. Τι φέρνει στα όρια της την Χριστίνα Τσάφου? Γενικά είσαι χαρακτήρας έτσι εκρυθμός? Όχι. Αλλά άμα μου τη δώσει που λένε, μπορεί να χάσω και τον έλεγχο καμιά φορά. Δηλαδή μπορεί να πάθω μία φορά στα πόσα χρόνια, αλλά άμα το πάθω δεν καταλαβαίνω τίποτα. Σε αυτό να μην βρεθεί άνθρωπος μπροστά σου που λέμε, ή θα ξεσπάσει μόνη σου, θα πας ένα σπίτι σαν χώρο και όχι, μπροστά σε όλο τον κόσμο. Γιατί άμα είναι για μόνη μου δεν θα το ανέφερα καν. Μπροστά σε όλο τον κόσμο θα την πάθω την κρίση. Αλλά θα πρέπει να με πνίγει το άδικο. Με νευριάζει πάρα πολύ η αγένεια. Πάρα πολύ. Η αγένεια είναι το ψέμα, όλα τα ψεύτικα πράγματα με νευριάζουν γενικά. Τα ψεύτικα όλα αυτά. Γιατί και η ψεύτικη ευγένεια μου τη δίνει. Θα πάρω το ύψιλον. Ναι. Η λέξη υπερβολή. Ναι. Η Χριστίνα Τσάφου είναι άνθρωπος της υπερβολής? Μπα, δεν είμαι της υπερβολής, όχι. Όχι, δεν είμαι. Πάντα ήμουνα... έτσι και έδωσε ένα μαζεμένο παιδί και έγινε ένας μαζεμένος άνθρωπος. Ζηλεύω αυτούς που υπερβάλλουν κάποια στιγμή. Γιατί... Τους ζηλεύεις? Ναι. Γιατί αυτοί έχουν, δηλαδή, και τη δυνατότητα να πετάξουν πολύ. Αυτό όμως πώς το λες, δηλαδή να έχουν κάνει κάτι απλό και να το εμφανίζουν κάτι σαν τεράστιο? Από αυτή την άποψη, όχι, αυτό το στυλ. Όχι. Ανθρώπων. Είναι άνθρωποι που μιλάνε πιο υπερβολικά, που τα μεγαλώνουν όλα πιο πολύ. Με χαρά όμως. Δεν το λέω για κακό. Κάτι τέτοιο κάνουν και οι πολιτικοί. Το μεγάλο. Εγώ λέω τα καλά. Τα καλά. Το καλά ζηλεύω. Ναι, τα καλά που αυτό. Σου λέω μπορεί και να πετάξουν νοερά κάποια στιγμή. Πετάνε αυτοί, ας πούμε. Mm-hmm. Υπερβολή. Όχι, δεν είμαι της υπερβολής. Πάντα ήμουν μαζεμένη. Δεν στεναχωρίασε γι' αυτό? Που ήσουν ένα μετριόφρον άνθρωπος ή... Εντάξει, έτσι ήμουνα, δεν αλλάζει αυτό. Είναι, σου είπα, και τα βιώματα του καθενός και πώς μεγαλώνεις, όλα έχουν παίξει το ρόλο τους. Ο χώρος της showbiz είναι γενικά της υπερβολής. Συμφωνείς με αυτό? Σηκώνει τα ρηλίκια η εποχή μας? Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Στα ρηλίκια, σαν χλαμάρες, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν νομίζω τώρα, δεν προλαβαίνει κανείς να γίνει star. Τρέχει ο χρόνος τόσο γρήγορα και τα πράγματα που παλιά υπήρχαν στάρ. Γι' αυτό και η Βουγιουκλάκη ήταν στάρ. Mm-hmm. Και οι άλλες, και οι άλλοι της εποχής, ο Κουρκούλος, όλοι αυτοί ήταν στάρ. Τους αντιμετωπίζανε σαν στάρ και ήταν στάρ. Τώρα τι στάρ να έχουμε? Δεν προλαβαίνεις να είσαι στάρ. Και αν το κάνεις θα θεωρηθείς μεγάλο ψώνιο. Γιατί το θέμα δεν είναι να το πεις εσύ. Το θέμα είναι να το αναγνωρίσουν οι άλλοι. Ναι. Υπάρχει τέτοιο πράγμα. Άρα θεωρείς ότι αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή που ζούμε, δεν υπάρχουν στα ρηλίκια? Όχι, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Και νομίζω ότι δεν χρειάζονται, γι' αυτό και δεν υπάρχουν. Γιατί δεν έχουν να μας πουν τίποτα. Όσο πιο απλός είσαι, τόσο πιο πολύ νομίζω είσαι και αποδεκτός. Και πας παρακάτω και φαίνεται το έργο σου τι κάνεις. Και όχι τα σταριλίκια. Λοιπόν, καταλαβαίνετε γιατί η Χριστίνα Τσάφου είναι στις καρδιές μας και είναι μακροχρόνια στις καρδιές μας. Αυτό δεν είναι εύκολο. Να είσαι αγαπητή μακροχρόνια και να... Είναι αυτό που λες, είχες εσύ το άγχος σου να είσαι πάντα στο χώρο εργασίας σου, να μην αλλάξεις αντικείμενο της δουλειάς. Αλλά αυτός ο στόχος σου, αυτό το όνειρό σου, είναι και κάτι που ο κόσμος το έχει αγαπήσει και το έχει κάνει συνήθεια.
Δηλαδή, βλέποντάς, δεν θα πούνε κάτι αρνητικό στον δρόμο, που υπάρχουν ηθοποιοί που μπορεί μπροστά να, μόλις τους βλέπουν να λένε «Α, τι ώρες» και αυτά, και από πίσω να λένε «Α, τι ψωνάρα», ας πούμε, ή οτιδήποτε τέτοιο. Οτιδήποτε. Σε αυτό το πράγμα, σε εσένα δεν ισχύει. Θα πάρω το σίγμα. Είναι το τελευταίο γράμμα από το επίθετό σου. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κανένα γράμμα. Όχι, δεν το μόνο το σίγμα είναι. Είσαι τυχερή, ναι, γιατί έχεις μικρό επίθετο. Αλλά βέβαια έχεις μοναδικό γράμμα για το καθένα. Δεν επαναλαμβάνεται. Φαντάζομαι να λογώσουν Παπαδοπούλου. Πόσες φορές θα το λέγαμε. Το όμικρον, ας πούμε. Λοιπόν, είναι το σίγμα και είναι η λέξη στιγμή. Θέλω να μας περιγράψεις μία σημαντική στιγμή της πορείας σου που να μην την έχεις ξαναπεί σε συνέντευξή σου και να μην την ξέρουμε, να μην την γνωρίζουμε. Μπορεί να είναι προσωπική αυτή τη στιγμή, μπορεί να είναι επαγγελματική, μπορεί οτιδήποτε. Μία ωραία σου στιγμή. Μπορεί και να είναι και κακή στιγμή. Ναι. Τώρα μία στιγμή, Εντάξει, θα έχεις πολλές στιγμές. Ναι, κοίταξε, ας πούμε, στη ζωή μου, σαν, όχι την επαγγελματική, την προσωπική, μία μεγάλη στιγμή, ίσως η μεγαλύτερη, η μεγαλύτερη στιγμή της ζωής μου ήταν όταν έκανα το παιδί μου, που έτυχε να γεννηθεί την παραμονή της πρωτοχρονιάς το βράδυ, λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος. Το καλύτερο δώρο, Που αυτό ήταν, δηλαδή, ήταν όλα μαζί, μία τρομερή συγκυρία και ένα δώρο, ναι, και αυτά. Αυτό το ήθελα πάρα πολύ, γι' αυτό και το αναφέρω. Δηλαδή, με τους ανθρώπους που ήθελα να κάνω και πολλά παιδιά, άσχετα αν δεν τα κατάφερα. Ο λόγος είναι ότι δεν ήθελες εσύ ίδια είχες αυτό το άγχος της δουλειάς, να μην φύγεις. Όχι, ήταν άλλοι λόγοι. Δυστυχώς δεν ήταν αυτός ο λόγος. Και πάλι καλά που έχω το Χρήστο. Και απ' την άλλη, θεωρώ πολύ μεγάλη στιγμή στην επαγγελματική μου πορεία. Όταν, ας πούμε, ο μεγάλος μας δάσκαλος, ο Κάρολος Κουν, μου εμπιστεύτηκε ρόλο. Γιατί ως νέοι ηθοποιοί, από το πρώτο έτος ήμασταν κοντάρια στην Επίδαυρο κτλ. Στην πορεία άρχιζε να μοιράζει και λόγια και ρόλους κτλ. Και όταν άρχισε να μου εμπιστεύεται, ήταν τόσο σημαντικό. Είναι πράγματα πολύτιμα φυλαγμένα μέσα μου όλα αυτά μου τα βιώματα. Αλλά ειδικά από αυτό το δάσκαλο. Είχα και άλλους καλούς δασκάλους. Είχα στην πορεία, πήρα από πάρα πολλούς ανθρώπους ωραία πράγματα. Δεν έχω λόγια, δηλαδή. Είμαι πολύ τυχερή. Αλλά αυτά από τον Κουν είναι φυλαχτό. Πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Έχει συγκινηθεί ή μου φαίνεται? Όχι, όχι. Εντάξει. Λοιπόν, τελείωσε το πρώτο κομμάτι της συνέντευξης. Έρχονται άλλες δύο δοκιμασίες. Μην αγχώνεσαι, δεν είναι τίποτα. Είναι η πρώτη δοκιμασία, είναι πρόσωπο με πρόσωπα. Θα σου πω εγώ κάποια πρόσωπα και θα μου τα σχολιάσεις εσύ όπως θες. Κάποια τα γνωρίζεις, κάποια δεν τα γνωρίζεις. Και η αμέσως επόμενη είναι η πρώτη σκέψη ακούγοντας μια λέξη. Θα σου πω εγώ 6 λέξεις και θα μου πεις κατευθείαν την πρώτη σκέψη που σου έρχεται στο μυαλό. Ακούτε και έναν ήχο περίεργο, είναι γιατί η κυρία Τσάφου κάνει ηλεκτρονικό τσιγάρο. Το οποίο δεν μυρίζει, αυτό δεν βγάζει άρωμα έτσι ωραίο. Δεν βγάζει τίποτα. Τι άρωμα είναι? Τώρα αυτό έχει σαν τη γη, φράουλα. Τέλεια. Και κάτι, και ρίξε μας καπνό. Πώς το λέτε αυτό που τρώνε οι Αμερικανοί? Φυστικοβούτυρο. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε. Πάμε στην δοκιμασία πρόσωπο με πρόσωπα. 6 πρόσωπα θα σου πω. Κάποια τα ξέρεις και προσωπικά. Κάποια κάναν και μια επέμβαση έτσι στη συνέντευξή μας. Έτοιμοι? Πάμε. Λοιπόν, το πρώτο πρόσωπο είναι το πρόσωπο που μας έκανε και τη σημερινή έκπληξη, ο κύριος Βασίλης, το εταιρόν σου ήμιση στους συμμαθητές, ο Παύλος Χαϊκάλης. Μάλιστα. Μεγάλο ταλέντο. Υπέροχος είναι, ωραίος συνεργάτης. Έχουμε δουλέψει και στο θέατρο και στο σινεμά και στη δηλαδή. Δεν έχω λόγια να πω για τον Παύλο. Ένας υπέροχος συνάδελφος, πέρα από το ότι είναι ένα ταλέντο που είπαμε, αφού του το λέμε, βρεσί, είναι σαν ο Θεός να είπε εσύ πάρε ταλέντο και τον έλουσε με ταλέντο. Τον προτιμάς ως πολιτικό ή ως ηθοποιό? Ως ηθοποιό, συνάδελφο, αλίμονο.
Το επόμενο πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα έλεγα είναι αγαπημένο, αγαπημένο τώρα, εισαγωγικά, το βάζω σε όλους τους καλεσμένους. Είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Αλέξης Τσίπρας, ναι. Ο οποίος πρόσφατα είπε ότι θα έβαζε και γραβάτα για τα καλά νέα που θα ερχόντουσαν. Βέβαια γραβάτα δεν είδαμε, δεν ξέρω αν είδαμε κάποιο παπιόν. Καλά νέα είδαμε. Δεν έχει βάλει γραβάτα που μας έλεγε, ναι. Εμένα να δούμε τώρα στις 15 Ιουνίου που είναι το επόμενο Eurogroup. Τι θα γίνει, θα βάλει τη γραβάτα τελικά ή θα μας βάλουν εμάς? Φοβάμαι πάρα πολύ, φοβάμαι για τις 15 Ιουνίου, εύχομαι όλοι να πάνε καλά. Αν δεν ξέρω αν τον έχεις γνωρίσει και προσωπικά. Έχουν έρθει καλεσμένοι που τον ξέραν προσωπικά πριν γίνει πρωθυπουργός, ναι, ναι. Και μετά. Όχι, δεν τον γνωρίζω, όχι, όχι. Τι να πω για τον Τσίπρα, δεν, προσωπικά είπαμε δεν τον γνωρίζω. Mm-hmm. Απλά εύχομαι, εάν πράγματι θέλει το καλό μας, γιατί πια έχουμε όλοι κλονιστεί και είναι αντικρουόμενα τα συναισθήματα πλέον, εύχομαι κάτι να μπορέσει να καταφέρει, να mm-hmm. είναι καθαρός και να καταφέρει κάτι. Μέχρι στιγμής πιστεύεις δεν έχει καταφέρει κάτι? Βασικά στην αρχή έλεγε ότι θα είναι... καταφέρει πολλά. Όχι, έχει κάνει λίγα πράγματα που είναι σταγόνα βέβαια στον ωκεανό, τα οποία δεν του τα αναγνωρίζει κανείς, γιατί με όλα τα άλλα τα κακά που συμβαίνουν αυτά χάνονται. Mm-hmm. Τι θα συμβούλευες στους νέους? Σου έρχεται ένας νέος και σου λέει: κυρία Τσάφου, σκέφτομαι να φύγω στο εξωτερικό να βρω δουλειά, γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν θα βρω. Τι θα του το συμβουλέψεις? Να μείνει εδώ να το παλέψει ή να φύγει έξω? Αυτό είναι μεγάλη ευθύνη, γιατί μιλάμε για τη ζωή ενός ανθρώπου, mm-hmm. και ενός νέου ανθρώπου. Για να πει ότι θέλει να φύγει έξω, πάει να πει ότι κάτι έχει παλέψει εδώ, κάτι έχει δει, κάτι έχει προσπαθήσει και έχει έρθει σε αδίέξοδο. Mm-hmm. Γιατί όταν βλέπεις παιδιά που έχουν τελειώσει πανεπιστήμια και έχουν πάρει ειδικότητες σπουδαίες κτλ. Και εδώ κάνουν delivery, το λέω έτσι, ναι, χωρίς να παρεξηγηθώ. Καμία δουλειά δεν είναι. Κάνουν οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Είναι κρίμα. Και αν πράγματι αυτό που το σπουδάσανε το αγαπάνε και θέλουν να το κάνουν επάγγελμα, και εδώ δεν γίνεται, θα στραφούν οπουδήποτε φτάνει να το κάνουν και να ζήσουν από αυτό. Mm-hmm. Δεν μπορώ να τους κατηγορήσω, όπως και συναδέλφους νέους που φεύγουν και πάνε έξω. Υπήρχαν τα νέα παιδιά που παίζανε στη Μουρμούρα. Ναι. Ένα νεαρό ζευγάρι που έφυγε στο εξωτερικό. Ναι, ναι. Δεν ξέρω τώρα εκεί αν είναι, νομίζω, καλύτερα. Στην Αμερική, νομίζω. Αμερική φύγανε, ναι. Μα δεν είναι οι μόνοι που είναι στην Αμερική αυτή τη στιγμή και που έχουν φύγει. Είναι και άλλοι. Απλά αυτό έγινε λίγο βαβούρα και το μάθαμε. Και ο Καραμίχος είναι έξω. Και ο... Δεν πάω καλά με τα ονόματα. Θεωρείς τον εαυτό σου τυχερό που δεν χρειάστηκε να κάνεις τέτοιο πράγμα? Ναι, θεωρώ πάρα πολύ τυχερό τον εαυτό μου που πρόλαβα mm-hmm. και τις καλές εποχές που λέγαμε, ας πούμε. Μπορεί να ήταν δύσκολες, αλλά ήταν καλές. Αν έτσι κάναμε έτσι ένα flashback πίσω, οικονομικά ωφελήθηκες πιο πολύ από την τηλεόραση ή από το θέατρο? Από την τηλεόραση. Την τηλεόραση, φυσικά. Η τηλεόραση κάποτε είχε καλά χρήματα. Δηλαδή με το που ξεκίναγες και ήσουν ο πιο χαμηλόμισθος και πάλι ήταν αρκετά καλά. Ήταν αρκετά καλά. Αυτή τη στιγμή δεν το συζητάμε. Δεν θέατρο είναι... τώρα ή όχι, τηλεόραση? Το ίδιο, είναι το ίδιο, απλά έχουν τώρα πέσει το ίδιο budget. Πράγμα. Ναι, έχουν πέσει τα πάντα. Mm-hmm. Ούτε κατά διάνοια δεν υπάρχει σύγκριση με το τότε. Πάμε για το επόμενο πρόσωπο. Σου έχω έτσι περίπου πρόσωπα, τα μία που μας δημιουργούν αγάπη και τα άλλα που μας δημιουργούν όχι και τόσο πολύ αγάπη. Νομίζω πάμε σε ένα πρόσωπο που το αγαπάς αρκετά. Μα μπορεί και να μην το αγαπά. Χρήστος Ζαχαριάδης. Έλα Παναγία μου. Αυτός είναι ο γιος μου. Ναι. Σκέφτηκα να το βάλω σε αυτά τα πρόσωπα. Ναι. Γιατί... είναι από το αγαπημένο σου πρόσωπο αυτό. Εννοείται. Είναι ο άνθρωπος που μου είπε σου είχε κάνει το καλύτερο. Είναι ο αγαπημένος μου άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο. Ναι, ναι, το παιδί μου. Το οποίο ακολουθεί βήματα δικά σου. Ναι, τα ακολουθεί. Βέβαια είναι και αυτός νέος ακόμα, νέος στη δουλειά. Έχει κάνει κάποια πραγματάκια. Σε αυτά που έχει κάνει έχουμε ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια, μου έχουν πει. Χαίρομαι και καμαρώνω. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι και εύκολο, ας πούμε. Εντάξει. Και δεν θέλω να έχει σχέσεις με μένα, να είναι μόνος του, ανεξάρτητος, ό,τι μπορέσει να κάνει. Να παλέψει και αν πράγματι το επιθυμεί πολύ και τον θέλει και η δουλειά, να παραμείνει. Αλλιώς
Δεν ξέρω τι άλλο θα κάνει. Σε αγχώνει, ας πούμε, αν μπορεί να γυρνά και να λένε είναι ο γιος της Τσάφου, ας πούμε. Κοίταξε, ή τον ίδιο τον είναι, αγχώνει. Τον αγχώνει. Αυτός δεν ήθελε. Πήγαινε στη σχολή που πήγαινε, δεν είχε πει ότι είναι γιος μου. Βέβαια, κάποια στιγμή είναι αναπόφευκτο. Ναι. Δεν μπορεί να το αποφύγεις. Mm-hmm. Όπως για όλα τα νέα παιδιά, πραγματικά ανησυχώ και πιο πολύ ακόμα, βέβαια, για το δικό μου. Εύχομαι να έχει γερό στο μάχη, καλή τύχη, αυτά που τα ξέρει από πρώτο χέρι, γιατί τα βλέπε, δεν χρειάζεται να τα πω. Έβλεπε την αγωνία μου και το στομάχι μου πως ήταν στη δουλειά και κάθε σεζόν και όλα αυτά. Και μάλιστα και έλεγε, μου έλεγε, του έλεγα μήπως θες να γίνεις τοπιός, και μου έλεγε εγώ να περάσω αυτά που τραβάς εσύ. Πιο μικρός, έτσι, μετά που το έσκασε το παραμύθι. Εύχομαι, σου είπα, mm-hmm. να είναι καλά. Και να είναι καλά και η ψυχή του. Ξέρω ότι οι μαμάδες γενικά τα παιδιά τους τα θέλουν κοντά. Ας πούμε, εμένα η δικιά μου μαμά, όταν έφυγα, ποτέ δεν το έχει χωνέψει το μυαλό της ότι είμαι μακριά, γιατί μένει στη Ρόδο. Oh. Εσένα, αν γινόταν κάτι αντίστοιχο, δηλαδή έλεγε ο γιος σου ότι μαμά θα φύγω, θα πάω εξωτερικό. Να. Εγώ του το έχω πει. Α, του το έχεις πει, δηλαδή. Ναι, το... ναι. Του είχα πει δηλαδή ότι αν νομίζεις ότι υπάρχει κάτι που σε ενδιαφέρει και θες και έξω να πας και όπου θες. Να πας, να ανοίξεις τα φτερά σου και να πας. Δεν μπορώ να είμαι εγώ τροχοπέδι. Mm-hmm. Καταλαβαίνω τον εαυτό μου, την κάθε μάνα, αλλά από εκεί και πέρα το παιδί πρέπει να πετάξει και να κάνει το όνειρό του. Πολύ σωστό αυτό που μας λέει η Χριστίνα Τσάφου. Μ' αρέσει που μιλάς για το γιο σου και συγκινείσαι. Και μ' αρέσει αυτό. Γενικά είσαι ευσυγκίνητος άνθρωπος. Όταν ήμουν μικρή, με λέγανε Μάρθα Βούρτσι. Γιατί συνέχεια έκλαιγα. Εμένα με λέει Βασιλάκη Καΐλα, δεν ξέρω τώρα γιατί. Λοιπόν, επόμενο πρόσωπο, ένα πρόσωπο που το γνωρίζεις καλά, Μαριάννα Τουμασάτου. Α, τη γλυκιά μου. Καλά δεν τη γνωρίζω. Γιατί δεν κάναμε παρέα, έτσι. Στην δουλειά, ίσως. Υπέροχη. Πολύ καλή. Πάρα πολύ εξαιρετική και πάρα πολύ καλή επαγγελματίας. Δουλευταρού που λέμε. Και πάρα πολύ όμορφη. Δηλαδή, έχει ένα πολύ ωραίο κεφάλι αυτή η κοπέλα. Αυτά τα μάτια της, αφού ώρες σε κάτι φωτογραφίες που κάναμε για το Σίλια και τυμά, έλεγα τι χρώμα έχουν, ρε παιδί μου, τα μάτια σου. Ούτε μεταξύ πράσινου, τσακίρικου και έντονο βλέμμα. Δηλαδή σε κοιτάει και παίζεις μαζί της, σου δίνει. Mm-hmm. Πολύ καλή. Θα ήθελες μια έτσι τέτοια νύφη για το γιο σου? Θα ήθελα ό,τι θέλει ο γιος μου, θα ήθελα. Mm-hmm. Αν το παιδί μου είναι καλά, ωραίο αυτό. Δεν με νοιάζει ό,τι και να είναι. Λοιπόν, επόμενο πρόσωπο είναι η Ελένη Μενεγάκη. Ένα πρόσωπο αναμφισβήτητα επιτυχημένο στο χώρο της τηλεόρασης και θα έλεγα και αρκετά χρόνια στην πρώτη γραμμή. Ναι. Θα την έχεις γνωρίσει σίγουρα προσωπικά, θα έχεις πάει σε κάποια... Δεν έχεις πάει ποτέ σε εκπομπή? Αν έχω πάει, ειλικρινά σου μιλάω, δεν το θυμάμαι, θα είχε γίνει ίσως μια φορά παλιά mm-hmm. με την Ελένη Μενεγάκη. Ξέρεις που τη θυμάμαι πιο πολύ? Είχα κάνει δύο φορές guest στο Πάτερ Ημών με τον Καρά, πολύ παλιά. Η Μενεγάκη έπαιζε εκεί και ναι, μάλιστα έκανε και εκπομπή ραδιοφωνική, νομίζω, υποτίθεται, με τον Καρά, κάτι τέτοιο. Εκεί την είχα μια μικρή επαφή μαζί της και μου έκανε εντύπωση η ενέργεια. Είχε πάρα πολύ ενέργεια. Δηλαδή δεν είναι τίποτα τυχαίο. Η άβρα της, δηλαδή, αυτό που ναι, είχε πολύ ενέργεια. Αυτό το είναι το ζητούμενο σε ό,τι και να κάνεις. Και στην τηλεόραση και στο θέατρο και οπουδήποτε. Που λέμε, αυτός δεν έχει ενέργεια mm. καθόλου. Δεν βγάζει τίποτα. Αυτή έβγαζε. Πώς και δεν έχει τύχει να πας σε εκπομπή της τώρα, ας πούμε? Δεν με έχουν καλέσει. Δεν το έχει κανονίσει οι δημόσιες σχέσεις, δεν το έχουν κανονίσει τη δουλειά μου. Mm-hmm. Ναι. Α, ίσως επειδή... Δηλαδή τελευταία πήγα στην... Στη Face Κορδά. Στη Face Κορδά, ναι. Την Face Κορδά, πώς τη βλέπεις? Τη βλέπεις μια επόμενη Ελένη Μενεγάκη? Δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί είναι τελείως διαφορετική. Διαφορετικό διαφορετικές στυλ. Μεταξύ τους, τελείως διαφορετικές. Mm-hmm.
μου είναι πάρα πολύ συμπαθής η Φέη Σκορδά και πολύ ανθρώπινη. Έτσι μου φάνηκε, γιατί άμα δεν ξέρεις έναν άνθρωπο τώρα μέσα σε πόσα λεπτά ήμουν εκεί, ναι, και μιλήσαμε, δεν με έφερε σε δύσκολη θέση. Είναι πραγματική ωραία συζήτηση. Ήταν ευγενής, ήταν πολύ καλή, ευγενής και off the record και εκτός αέρα που μιλήσαμε έτσι σαν δύο γυναίκες τέλος πάντων, είπαμε ωραία πράγματα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η κοπέλα. Πάμε για ένα τελευταίο πρόσωπο. Μάλιστα. Παραμένει γυναικείο πρόσωπο και το επόμενο. Ναι, ναι. Είναι από το χώρο του τραγουδιού. Είναι η Ελένη Φουρέιρα. Α, που είναι στην Επιτροπή. Σε βλέπω, παρακολουθείς τα λέει. Τρελαίνομαι γι' αυτά. Βλέπεις δηλαδή, δεν βλέπεις Survivor μου πες, αλλά όχι, βλέπεις You Think We Can Dance. Ναι, πεθαίνω για το χορό. Γιατί πρώτον είναι ωραίο θέαμα ο χορός, mm-hmm, και δεύτερον ξέρω, καταλαβαίνω, γιατί έχουμε δουλέψει στο θέατρο με χορευτές. Την αγωνία τους, τον κόπο τους. Αυτό που λέει να μην χάσουν τα βήματα. Ο άλλος που λέει ότι είναι αίμα και υδρότας, είναι αίμα και υδρότας, που λέει ο Μεταξόπουλος. Mm-hmm. Με τον Ιβάν Δε ήμασταν μαζί σε παράσταση στο Βιολιστή στη Στέγη, που είχε και 5-6 χορευτές ναι, η παράσταση. Τα έχω ζήσει τα παιδιά, έχω δει τι τραβάνε, το ζέσταμα που κάνουνε. Δεν μπορεί δηλαδή, για να είσαι σωστός επαγγελματίας, πρέπει να δουλεύεις κάθε μέρα και να ασκείς το σώμα σου, ό,τι και να γίνει. Τους βγάζω πολλά καπέλα δηλαδή. Πολύ υποκλίνομαι στους χορευτές, αλλά και γενικότερα και αυτό και το άλλο βλέπω, που είναι δύσκολο να γίνει κανείς. Το Your Face Sounds Familiar. Ναι, ναι, τις μιμήσεις. Σ' αρέσουν αυτά. Αυτά μου αρέσουν. Αλλά χτες έκλαιγα. Χτες ήταν που το έδειξε το live. Έχει αλλάξει η ώρα, είναι κάθε Πέμπτη στις 9. Έκλαιγα. Έκλαιγες γιατί σε ποια μεταμφίες. Τα ονόματα, όχι, για το που χορεύανε, στο χορευτικό. Α, που ήταν ο κύριος Βρουτσάς, λες. Όχι σε αυτό το κομμάτι. Ήτανε δύο παιδιά τέλος πάντων που χορέψανε. Mm-hmm. Την ώρα που χορεύανε, τρέχανε τα μάτια μου. Εγώ το παθαίνω αυτό. Και στο θέατρο, αν πάω να δω μια παράσταση, είτε είναι κωμωδία είτε δεν έχει σημασία, και εδώ κάποιον που παίζει πάρα πολύ καλά, τρέχουνε τα μάτια μου. Να η Μάρθα Βούρτση που λέγαμε. Δηλαδή συγκινούμε από το κάτι που εκείνη την ώρα μ' αγγίζει, ρε παιδί μου. Τρελαίνομαι. Κατάλαβες. Και ξέρεις τι, μου λες τώρα για το Your Face Sounds Familiar. Ναι. Είναι ένα show το οποίο θέλει και υποκριτικές ικανότητες και φωνητικές. Ναι. Τις υποκριτικές τις έχεις. Φωνητικές, εντάξει, δεν νομίζω να δυσκολεύεσαι. Θα έβαζες συμμετοχή σε ένα τέτοιο show, αν σου κάναν πρόταση. Και σου έχουν κάνει. Όχι. Και έχεις αρνηθεί. Άμα σου πω που μου είχαν, θα σου πω που μου είχαν κάνει και γέλαγα. Ο Παναγιώτης Πετράκης είχε έρθει εδώ και μου είχε πει ότι του είχαν κάνει πρόταση. Απλά δεν ήθελε να πάει, γιατί δεν είχε αυτό το υποκριτικό. Δεν είχε το. Τι μας είπε, το της υποκριτικής δεν είχε τόσο πολύ. Να κάνει, όχι την υποκριτική. Τη μεταμφή. Τη μίμηση. Γι' αυτό το λόγο δεν θα πήγαινα κι εγώ. Γι' αυτό. Ναι. Γιατί δεν μπορώ να μιμηθώ. Τραγουδάω, εντάξει, τώρα η έκταση της φωνής μου έχει μικρύνει λόγω, ξέρεις, του τσιγάρου, το ένα το άλλο. Mm-hmm. Δεν έχω, γιατί είχα τρομερά μεγάλη έκταση. Έκανα κλασικό τραγούδι κάποτε. Α, είχες δηλαδή. Και τραγουδούσα. Mm. Αλλά άμα δεν το δουλέψεις και το αφήσεις και σιγά σιγά κατεβαίνουν οι τόνοι. Εν πάση περιπτώσει. Πιστεύεις ότι αυτό είναι καλό για την υποκριτική, ναι, να έχεις και την ικανότητα. Μα πλέον τα ζητάνε όλα και το πρώτο που σου ζητάνε είναι το τραγούδι. Τα νέα παιδιά που πάνε στους οντισιόν το θέλουν οπωσδήποτε και τραγούδι. Πήγες να μου πεις ότι πήγαν να σου κάνουν πρόταση κάπου. Και μου είχαν κάνει, μου είχαν στείλει μήνυμα, δεν ανταποκρίθηκα ποτέ. Ούτε απάντησες. Ένα όχι, ας πούμε. Στο Dancing with the Stars. Στο Dancing with the Stars. Που χορεύανε. Ναι. Με κάποιον εκεί που είχε, που τους έδειχνε. Α, ήταν δηλαδή σωστή ένα μήνυμα την παραγωγή. Ναι, η μία που έκανε αυτό τα κονέ, δεν ξέρω, ναι, είναι ναι, γνωστό το, δεν θα το πω μην το όνομά της. Μην αφήνεις όνομα για την παραγωγή. Όχι, όχι, ναι. Και μου είχε πει αυτό και αυτό και λέω δεν είμαστε καλά. Απάντησες αυτό. Όχι, δεν απάντησα καθόλου, φοβήθηκα. Δεν έπρεπε να απαντήσεις, τουλάχιστον δεν θα τη δεχτώ την πρόσκληση. Όχι, όχι, άμα επιμένανε θα τους απαντούσα. Θεώρησε ότι να σου κάνουν πλάκα, ας πούμε. Όχι, γιατί όταν είδα και πήγανε και κάτι μεγάλες κυρίες
Τα δεν θα πω ονόματα. Πήγανε και κάποιοι που δεν γινότανε να πάνε. Αγαπημένη Χριστίνα Τσάφου. Δεν ξέρω, το καταφέρανε όμως κάτι. Θα ήταν αξιοπρεπή εμφάνιση. Κάτσε, άμα είναι να πάω και να φύγω από την πρώτη εβδομάδα. Κατάλαβα για ποιους λες. Λοιπόν, τελείωσε αυτή η δοκιμασία. Πάμε στην πρώτη σκέψη ακούγοντας μια λέξη. Είναι γρήγορη η διαδικασία αυτή. Σου πω εγώ 6 λέξεις, θα μου πεις κατευθείαν αυτό που σου έρχεται στο μυαλό. Κατευθείαν όμως, χωρίς δεύτερη σκέψη. Α, δεν ξέρω. Πάμε, είναι γρήγορο αυτό το παιχνίδι. Ναι, μπορώ τα γρήγορα. Έτοιμη. Η πρώτη λέξη είναι λέξη καλάμι. Εγώ γιατί γελάς. Ψαρεύω. Ωραία, ψάρεμα δηλαδή. Οκ. Ναι. Βιβλίο. Βιβλιοφάγος. Αγκίστρι. Τι. Μελανούρι. Είσαι καλή δηλαδή στο ψάρεμα. Ναι. Δηλαδή θα πας και θα... Ψαρεύω. Άμα έχει ψάρια ο τόπος που θα πάω, βγάζω ψαράκια. Ναι. Α, δηλαδή δεν έχει σχέση με την Πιάνω τεχνική. Και τα σκουλίκια να σκεφτείς και τα περνάω στο αγκίστρι, για να καταλάβεις. Δεν τα φοβάσαι δηλαδή αυτά. Όχι, τα σχένω, αλλά τι να κάνω. Είσαι survivor τελικά, νομίζω τα, τα πήγαινες και survivor. Απανεργία μου. Όχι, μπορεί να σου είναι η παίκτρια που θα τάιζε την ομάδα της. Ναι. Γιατί ψαρεύουν και τα παιδιά. Να πάω να τους δώσω κάτι να φάνε, όχι να είμαι εκεί πέρα. Διάδρομος γυμναστικής. Κρέμασμα ρούχων. Πλάκα μου κάνεις. Έχεις διάδρομο γυμναστικής στο σπίτι και κρεμάς τα ρούχα. Είχα ποδήλατο. Και τι κάνεις, βάζεις τα ρούχα. Τα ρούχα. Μεταξύ μας το κάνουν πολύ αυτό, ε. Βέβαια. Πάρα πολύ δηλαδή. Και ακουμπάνε και άλλα πράγματα. Μια φίλη μου έχει το διάδρομο στο σαλόνι γιατί δεν είχε που να τον βάλει και όταν πάω βλέπω τσάντες, παπούτσια, κουτιά ολόκληρα επάνω. Θρανίο. Χαραγμένα τα μονογράμματα επάνω, καρδούλες και τέτοια. Α, τι ωραίο. Συμμαθητές. Ναι, συμμαθητές. Και η τελευταία λέξη είναι η λέξη πεθερά. Τι να σου πω τώρα. Πολύ σκέψεις την πεθερά. Ναι, επειδή εμένα ήταν πολύ καλή η πεθερά μου και ντελμπεντέρα και υπέροχη και καπνίζαμε και πίναμε και παίζαμε μπιρίμπα μαζί. Έχω τόσο ωραία ανάμνηση. Κάτι καλό. Και επειδή και εγώ θέλω να γίνω καλή πεθερά, θέλω να λέω καλά λόγια για την πεθερά. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνεις μια πολύ καλή πεθερά. Αυτό δεν ξέρω, μου το βγάζεις ότι είσαι ένας άνθρωπος που δεν θα πει κακό λόγο για τον άλλον. Επομένως, αποκλείται να πεις, ας πούμε, και για την ίδια σου την ύφη. Ρε παιδί μου, εντάξει, πάντα υπάρχουν τα όρια που λέμε. Και οι πεθερές. Δεν θα πω στο παιδί μου, δεν θα πω στο παιδί μου κακό λόγο για την ύφη. Μπορώ να το πω σε έναν άλλον να ξεσπάσω. Κατάλαβα. Αυτή ήταν η αγαπημένη Χριστίνα Τσάφου εδώ στον Άρτε 90,6 FM. Ελπίζω να μην σε έφερα σε δύσκολη θέση. Ελπίζω να ένιωσες σαν το σπίτι σου, όπως θεωρώ νιώθουν και οι υπόλοιποι καλεσμένοι που έρχονται. Είσαι πολύ καλός, είσαι γλυκύτατος, ευγενέστατος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά θα κανονίσουμε και το μισθό για τα καλά λόγια. Και γι' αυτό το λόγο και γι' αυτό που σε γνώρισα έτσι πιο καλά, γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι αν μου ξαναζητήσεις πάλι θα είμαι στη διάθεσή σου. Πολύ χαίρομαι για αυτά τα λόγια σας. Μας θυμούν εδώ πέρα στον Άρτε 90,6 FM. Εγώ εύχομαι το όνειρό σας να συνεχίσει αυτό και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει. Να είστε δηλαδή στην πρώτη γραμμή της θεατρικής αλλά και της τηλεοπτικής σκηνής. Και πού θα σας απολαύσουμε, δεν μας έχετε πει. Είχατε μια εξαίρετη πορεία τώρα στο θέατρο που είχατε κάνει με τον, πάλι με τους πρωταγωνιστές από τους συμμαθητές. Τελευταία ήμουνα με τον Βλαδίμηρο. Με τον Βλαδίμηρο στον Άμλετ το Β. Ναι, 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 πείτε. Το χειμώνα ήδη κλείσαμε με τον Πέτρο το Ζούλια, ο οποίος θα σκηνοθετήσει και ήδη γράφει και το έργο για το Ζαμπέτα, για τη ζωή του Ζαμπέτα, στο θέατρο Αλίκη, με τη Βίκη Σταυροπούλου. Α, τέλεια. Εκεί θα είμαστε, πρώτο ο Θεός. Ναι. Έχουμε κάνει μια πρώτη συνάντηση, όλα βαίνουν καλώς, θα είναι και ο Τάσος Χαλκιάς, η Ελένη Καρακάση, ο Λευτέρης Ελευθερίου. Αυτές τις μέρες κλείνεται ο υπόλοιπος θίασος. Στο θέατρο Αλίκη
Η ζωή του Ζαμπέτα, του Πέτρου Ζούλια. Τέλεια. Έχουμε και την κυρία Πόπη στη γραμμή από το Πέραμα που μας μετέφερε έτσι τα καλά της λόγια και την ευχαριστούμε και να είναι καλά. Πάρα πολύ. Να είναι καλά. Και όπως δηλώνει και η ίδια, βγάζει αλήθεια το μάτι σας. Λέει, σας έχει γνωρίσει σε ένα μέρος. Τώρα ας μην πούμε μέρος, γιατί. Ναι. Αλλά ναι, μου είπε ότι η ματιά σας βγάζει αλήθεια. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ δεν τελειώσαμε. Παραμένουμε συντονισμένοι στον Art 90,6 FM. Αποχαιρετούμε την αγαπημένη Χριστίνα Τσάφου. Γεια σας, γεια σας. Και πάμε να κάνουμε και καμιά σύνδεση στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έχει την καλύτερη εικόνα.